ευχαριστώ. Αν είναι τα... Αυτό το πλάσμα που έχετε ανάμεσά σας. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ το πλάσμα. Δύο άνθρωποι με βοηθήσαν στην καριέρα μου. Η Άτζελα, η Δημητρίου και ο Αντύπας. Με πήρε από το χέρι. Πλήση εγκεφάλου μου κάνει. Ωραία. Αφιερωμένο. Στο κορίτσι μου. Αλήθεια σας το λέω, έχω ανατριχιάσει. Τσιτσούρωσε καλέ, το βλέπω παιδιά, κάντε κοντινό, τσιτσούρωσε. Μην κοροϊδέψεις. Και βρες που τους έβλεπα, σήμερα που το ξαναβλέπω, ένας έρωτας πόσα χρόνια κρατάει, ο ένας... Διαχρονικότατος έρωτας. Πώς κοιταζόντουσαν στα μάτια το είδατε. Μου κοίταζε η Κέτη Γαρμπή και ένιωθες ότι είναι ο έρωτας ο σχολικός, ο εφηβικός που κοιτάς τον rockstar στην μπάντα επάνω και είσαι από κάτω και χαζεύεις. Να βρείτε κάποιον να σας κοιτάζει όπως η Κέτη το Διονύση. Αυτό είναι το ηθικό δίδαγμα. Και εκείνος πολύ γλυκός μαζί της, άσε που αισθάνθηκα ότι ήταν η πρώτη φορά που είδαμε μια Κέτη Γαρμπή πολύ πιο χαλαρή, μιλούσε πολύ περισσότερο, αισθανόταν την ασφάλεια ότι κάπου γύρω βρισκόταν ένα αγαπημένο της δικό της πρόσωπο. Επίσης, τελευταία φορά που έκανε ο Διονύσης Χινάς έκπληξη στην Κέτη Γαρμπή, θυμόμαστε ότι έγινε. Ήτανε ρουλά. Είναι πρόταση γάμου. Τώρα τι να κάνεις, να προτιμιάσεις. Είμασταν αγέννητοι βέβαια, αλλά μας τα έχουν πει. Κρίμα, τους είδαμε στη σκηνή τραγουδάνε μαζί και λέμε τι κρίμα που δεν έγινε φέτο αυτή η συνεργασία. Δηλαδή, αν δεν γίνει του χρόνου, παιδιά. Κάνει την είσοδο Χινάς και η Γαρμπή σηκώνεται όρθια να χειροκροτήσει τον αγαπημένο της. Εγώ δηλαδή σε νέες σχέσεις και δεν τη βλέπεις αυτό το νερό τα είναι από τα πιο αληθινά ζευγάρια, πραγματικά αγαπημένα και ερωτευμένα μετά από τόσα χρόνια. Από τα πιο αληθινά.